Σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Απριλίου, το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Καβάλας έκανε γνωστό ότι την ερχόμενη Τετάρτη 6 Απριλίου θα συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιείται από την ΓΕΣΕΕ. Μέσα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, το εργατικό κέντρο Καβάλας καλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που θα ακολουθήσει για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Την Τετάρτη στις 6 του Απρίλη η ΓΕΣΕΕ έχει κηρύξει μια απεργία των εργαζομένων. Δεν θα μπορούσα όμως να ξεκινήσω τα θέματα μας αν δεν αναφερόμουν και στον ουκρανικό λαό που χάρη σε έναν δικτάτορα καθημερινά βομβαρδίζεται, καταστρέφεται μια ολόκληρη χώρα. Έτσι θα ήθελα να μεταφέρω το μήνυμα των εργαζομένων της πόλης μας, του εργατικού κέντρου, ότι είναι απόλυτα μαζί τους. Η μισή μας καρδιά βρίσκεται στην Ουκρανία, σε μια χώρα που καταστρέφεται, σε έναν λαό που πεθαίνει από έναν πόλεμο που έφτιαξε ένας δικτάτορας φασίστας για υπεριαλιστικούς και μόνο λόγους, χωρίς ναι μεν αλλά. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην χθεσινή εκδήλωση του Δήμου της Καβάλας, που τίμησε την εβραϊκή κοινότητα, την σημαντική εβραϊκή κοινότητα της Καβάλας, που χάθηκε. 1.500 άνθρωποι εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν. Η εβραϊκή κοινότητα ήταν 2 με 2.500, οι οποίοι χάθηκε για τους ίδιους λόγους, γιατί ένας τρελός δικτάτορας πριν κάποια χρόνια αποφάσισε ότι έπρεπε να τους δολοφονήσει. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να τιμούμε και την μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά να είμαστε πάντα δίπλα σε αυτούς που θυσιάζονται για την ανεξαρτησία τους και τη δημοκρατία. Τώρα, οι εργαζόμενοι της Καβάλας θα συμμετέχουν, με εμάς βέβαια, με το εργατικό κέντρο, στην απεργία στις 6 του Απρίλη την Τετάρτη. Τα θέματα των εργαζομένων είναι γνωστό ότι βάλαμε πλάτη. Οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη. Έβαλαν πλάτη 10 χρόνια στην περίοδο της κρίσης. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν πληρώσει πάρα πολύ πικρά, πολύ σκληρά τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Δυστυχώς, χάρη σε παράγοντες πολέμου και πανδημίας, έχουμε μία τέτοια κρίση που δημιουργεί τρομακτικές αυξήσεις. Αποτέλεσμα, το ξέρετε εσείς, είστε εργαζόμενοι σαν και εμάς, είναι ότι οι μισθοί μας δεν μπορούν να μας αφήσουν περιθώρια σε μια αξιοπρεπή ζωή. Ένα από το βασικό αίτημα της απεργίας μας είναι ότι επιτέλους, όπως υποσχέθηκε άλλωστε η κυβέρνηση προεκλογικά, ο βασικός μισθός πρέπει να γίνει 751 ευρώ. Όπως επίσης και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, η διαπραγμάτευση για συλλογικές κλαδικές συμβάσεις. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματά μας. Ξέρετε καλά ότι χάρη στην ακρίβεια και στην κερδοσκοπία έχουμε χάσει περίπου το 13% της καταναλωτικής μας δυνατότητας. Επομένως είναι άμεση η ανάγκη για αύξηση του μισθού και δεν μπορούμε πια να ακούμε ότι αυτό θα καταστρέψει την οικονομία, μια που αυτή την περίοδο της πανδημίας οι επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν με πάρα πολλά χρήματα που ξέρετε καλά ότι έγιναν τραπεζικές καταθέσεις και δεν επενδύθηκαν στις ίδιες τις επιχειρήσεις ώστε να υπάρξουν και προσλήψεις αλλά και αυξήσεις μισθών, όπως επίσης και η μείωση του μισθολογικού κόστους που πραγματικά έγινε από αυτή την κυβέρνηση, δεν εκφράστηκε έτσι ώστε να ευνοήσει τους εργαζόμενους.
Καλούμε λοιπόν τον κόσμο μας, αν και ξέρουμε ότι ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα δύσκολα απεργεί. Και απεργεί δύσκολα γιατί απ' τη μια είναι δίπλα και αντιλαμβάνεται τον κόπο και τον μόχθο του μικρού επιχειρηματία, του επιχειρηματία. Απ' την άλλη όμως και φοβάται, και φοβάται κυρίως την ανεργία. Οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται, όχι από όλους τους επιχειρηματίες, δεν καταδικάζουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα και απειλούνται και εκφοβίζονται.